Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στο Πακιστάν μια ημέρα πριν τη διεξαγωγή εκλογών. Η απαγωγή ενός από τους γιους του πρώην πρωθυπουργού Γιουσούφ Ραζαγκυλάνη οξύνει ακόμα περισσότερο τα πνεύματα και δημιουργεί φόβους. Ο πρώην πρωθυπουργός Ναβάζ Σαρίφ έχει σοβαρές πιθανότητες επανεκλογής. Έχει δηλώσει ότι το Πακιστάν πρέπει να αναθεωρήσει τη στάση του απέναντι στον Αμερικανικό πόλεμο ενάντια στους Ισλαμιστές αντάρτες. Στις δημοσκοπήσεις ακολουθεί το κόμμα του πρώην παίκτη του κρίκετ, Ιμραν Χάν, ο οποίος έκανε την τελευταία του προεκλογική ομιλία από το νοσοκομείο μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα τραυματίστηκε στο κεφάλι σε πτώση από γερανό κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στη Λαχώρη. Ο Μπιλαουάλ Μπούτο, γιος της Μπεναζίρ και πρόεδρος του Πακιστανικού Λαϊκού Κόμματος, ζήτησε από τους ψηφοφόρους στη χώρα να ψηφίσουν το κόμμα των μαρτύρων, όπως είπε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας την εκτέλεση του παππού του και ιδρυτή του κόμματος και τη δολοφονία της μητέρας του. Υπό τις νέες απειλές των Ταλιμπάν για επιθέσεις αυτοκτονίας σε όλη την επικράτεια της χώρας την ημέρα των εκλογών, τα μέτρα είναι ήδη ισχυρά, με τους άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας να περιπολούν τους δρόμους μέρα νύχτα.